Μας πλάνε τα παιδάκια, μαθαίνουν τόσα μυστικά. Πότα γνωρίζει κάθε τέρι, μπαίνουν στον κόσμο βιαστικά, πριν παραπέσουν ξαφνικά σε νόσα διατρικού το χέρι. Της μιας δραχμής τα γιασενιά, λένε στα ξένια στα ζευγάρια, που απ' τις αγάπες τους χαμιά. Κόσμος η ψυχή μου, τραγικά νοσταλγεί.
10 ολόκληρα χρόνια κράτησε η Μάντρα. Από το 1930 έως το 40. Το εκτροχιαστέν καμπαρέ του Αττικ στα δύο θεατράκια της Αθήνας, αλλά και σε περιοδίες ατέλειωτες. Ελλάδα και διασπορά. Κάθε ταξίδι και μια περιπέτεια. Με μια βαλίτσα στο χέρι, κάποια λίγα σχετικά στα μπαούλα, δύο προβολείς, τα όργανα παραμάσκαλα, το οργό σαν επαρχίες, πόλεις και χωριά. Άλλοτε μπουλουκτσίδες και άλλοτε αριστοκράτες. Πότε με μπράβο και χειροκροτήματα, πότε με απειλές και περιφρόνηση. Άλλοτε με κοιλιά αδιανή και άλλοτε με τσέπες γεμάτες. Όταν όμως ανεβαίνεις στη σκηνή με λίγους στίχους, με ένα χώρο, με ένα τραγούδι, ανοίγεται και πάλι ο δρόμος για τους ουρανούς. Ο Κλέον Τριανταφύλου, ο Αττικ, επέλεξε να αναχωρήσει με αξιοπρέπεια στις 29 Αυγούστου του 1944. Στην πιο σκοτεινή περίοδο της κατοχής, λίγο πριν την απελευθέρωση, παίρνοντας μια δόση υπνοτικού που τον μετέφερε γαλήνια από τον ύπνο στο θάνατο. Η Μάντρα όμως δεν πέθανε. Ίσως κοιμάται σε κάποια μπρογμή του χρόνου, μέχρι να ξαναξυπνήσει. Και να στεφέδει τους κάποια μέρα θα ξυπνήσει ξανά. Σας το υποσχόμαστε. Αγαπητό κοινό της Μάντρας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας και ο Αττικ.